ευχαριστούμε πολύ που ανταποκριθήκατε στην πρόσκλησή μας. Θέλουμε αυτό το πράγμα να το κάνουμε περιοδικά με τα μέσα της περιοχής μας. Και θα ξεκινήσω αμέσως από ένα θέμα το οποίο είναι πάρα πολύ κρίσιμο. Ήμασταν τις προηγούμενες μέρες στην Αυστρία μαζί με την Επιτροπή, την κοινοβουλευτική του ΟΑΣΕ, που είναι ο Οργανισμός Ασφάλειας και Συνεργασίας στην Ευρώπη, και εκεί τέθηκε επιτάπητος και το ζήτημα το προσφυγικό μεταναστευτικό. Εκτός δηλαδή από την Ευρωπαϊκή Ένωση και τους θεσμούς της, απασχολεί και τους διεθνείς οργανισμούς, και εκεί είχε μια πολύ καλή παρουσία η χώρα μας. Προσωπήθηκε από μένα και τη Μαρία Θελερίτη όσον αφορά την Κορινθία, και εκεί φάνηκε ότι πολιτικές όπως αυτές, οποίες ακολουθεί και εφαρμόζει ή θέλει να εφαρμόσει η Αυστρία ή άλλες χώρες, απομονώνονται. Η ελληνική κυβέρνηση και ο ελληνικός λαός έχουν κάνει μια τεράστια προσπάθεια, όπως ξέρετε, το προηγούμενο διάστημα, και οικονομικά αλλά και ό,τι ήταν ανθρωπίνως δυνατόν. 1,8 δις έχει ξοδέψει από τον προϋπολογισμό της ελληνικής κυβέρνησης για την προσφυγική και μεταναστευτική κρίση, ενώ είναι γνωστές οι ηρωικές ιστορίες απλών ανθρώπων στα νησιά. Εμείς επιμένουμε σαν ελληνική κυβέρνηση και σαν βουλευτές, και αυτό διατρανώσαμε και στην Αυστρία, μέσα στην έδρα ενός κάποιων σκληρών κύκλων, οι οποίοι θέλουν άλλη αντιμετώπιση του προσφυγικού, με βάση αυτά τα οποία έχουν αποφασιστεί από το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο στις 18 του Φλεβάρι, αυτά που υποστηρίχθηκαν από την Κομισιόν για στόματος Γιούγκερ, αλλά και αυτά τα οποία υποστήριξε και η Μέρκελ, η καγκελάριος Μέρκελ, χτες, ότι δεν θέλουμε να βυθίσουμε τη χώρα στο χάος. Εμείς λέμε λοιπόν να εφαρμοστούν οι ποσοστώσεις που πρέπει να πάρει κάθε χώρα στην Ευρωπαϊκή Ένωση με τη μετεγκατάσταση, που μέχρι τώρα δεν έχει προχωρήσει σχεδόν καθόλου, να εφαρμοστεί η πολιτική επιστροφών σε τρίτες χώρες μέσω του Διεθνούς Οργανισμού Μετανάστευσης, όποιοι δεν παίρνουν άσυλο να επιστρέφουν στις χώρες τους, και τρίτον, το πρόγραμμα της επανεισδοχής με την Τουρκία, όπου και εκεί πρέπει να εφαρμοστεί η συμφωνία που υπάρχει με τη γείτονα χώρα και που επίσης δεν εφαρμόζεται στο βαθμό που πρέπει. Η Ελλάδα είναι έτοιμη ως προς τις υποδομές της. Εγκαίρως εξασφάλισε τους χώρους όπου θα γίνεται η καταγραφή και η ταυτοποίηση των προσφύγων και μεταναστών, δηλαδή τα λεγόμενα hot spots, και οποιαδήποτε άλλη υποχρέωση είχε απέναντι στην Ευρωπαϊκή Ένωση και στις αποφάσεις της ή τους διεθνείς οργανισμούς, ήταν έτοιμη εγκαίρως. Από εκεί και πέρα πρέπει να σημειώσουμε ότι το προσφυγικό μεταναστευτικό είναι ένα πράγμα δυναμικό, το οποίο όμως σε καμία περίπτωση δεν λύνεται με κλείσιμο συνόρων και σε καμία περίπτωση δεν λύνεται μόνο με την παρουσία του ΝΑΤΟ, για παράδειγμα, στην περιοχή του Αιγαίου. Το κλείσιμο των συνόρων, επειδή οι πρόσφυγες και οι μετανάστες είναι σαν το νερό, μπορεί να βρουν άλλες διαδρομές και δρόμους, και μπορούν επίσης να μειωθούν και οι ροές. Αλλά αυτό είναι ένα πράγμα δυναμικό. Οπότε το παρακολουθούμε, και σίγουρα η πολιτική των κλειστών συνόρων δεν μας εκφράζει και δεν λύνει το πρόβλημα, ενώ το ΝΑΤΟ και η παρουσία του θα πρέπει να ξεκαθαριστεί, διότι όντως υπάρχουν ζητήματα, και η ελληνική κυβέρνηση παρακολουθεί από κοντά το πώς θα εφαρμοστεί αυτή η συμφωνία σε κάθε της βήμα, διότι και αυτή είναι αμφίβολο αν θα λύσει το πρόβλημα των ροών, διότι εκεί μπορεί να τις περιορίσει αλλά να ακολουθήσουν άλλους δρόμους. Εκείνο που πρέπει να πούμε είναι επίσης ότι η σχέση με την Αυστρία είναι τεταμένες, διότι η ελληνική κυβέρνηση αποφάσισε το ελάχιστο διπλωματικό όπλο που είχε, την ανάκληση δηλαδή της πρέσβυρας της Ελλάδας εκεί, να το χρησιμοποιήσει, διότι ούτε ενημέρωση είχε για τις μονομερείς ενέργειες της Αυστρίας και ούτε είναι ευρωπαϊκή λύση αυτή, μας παραπέμπει σε αρχές του 19ου αιώνα. Και επιπλέον, αυτό θα συνεχιστεί εάν δεν υπάρξει την πλευρά της Αυστρίας ευθυγράμμιση με τις αποφάσεις. Τέλος, να πούμε ότι είναι κατά τη γνώμη μας απαράδεκτη η στάση των κομμάτων της αντιπολίτευσης, είναι απαράδεκτη και το τονίζω αυτό, διότι δεν μπορείς σε ένα τέτοιο θέμα που έχει κάνει τέτοιες προσπάθειες η κυβέρνηση και ο ελληνικός λαός να έρθει να κάνει μια φτηνή αντιπολίτευση.
και να λες για παραλήψεις οι οποίες μπορεί ενδεχομένως σε ένα βαθμό να υπήρξαν χρονικά, αλλά ήταν πάρα πολύ δύσκολο εγχείρημα. Θα έπρεπε να συνταχθούν με αυτή την εθνική προσπάθεια, να υποστηρίξουν τις θέσεις της κυβέρνησης και όχι ακούγοντας τους εκπροσώπους τους να προσπαθούν να κερδίσουν πολιτικά από αυτό. Αυτά είχα να πω σε σχέση με το κομμάτι αυτό. Το παρακολουθούμε σε κάθε του βήμα και προσπαθούμε να αντιμετωπίσουμε ανθρώπινα όπως έχουμε κάνει μέχρι τώρα αυτές τις ροές.